Λοιπόν, βρισκόμαστε στο Μπεσκάκι, στους πυροπαθείς εδώ, σε ένα σπίτι που έχει πάρει φωτιά. Ο πρόεδρος του Συλλόγου Μπεσκακίου κάτι θέλει να μας πει. Κύριε Πρόεδρε. Θέλω να ευχαριστήσω τη Δημοτική Αρχή που από την πρώτη στιγμή έτρεξαν στο κομμάτι της φωτιάς. Μπορέσαμε να κάνουμε ό,τι μπορούσαμε για να περιορίσουμε τη φωτιά. Δυστυχώς όμως οι καιρικές συνθήκες, η θερμοκρασία, ο αέρας ήταν τέτοιοι. Δυστυχώς δεν μπορέσαμε να περιορίσουμε τη φωτιά. Από εκεί και ύστερα σε λίγο χρόνο ήρθε η πυροσβεστική υπηρεσία. Μετά από λίγο η αέρια υπηρεσία, οι εθελοντές και όλος ο κόσμος. Προσπαθήσαμε, βοήθησαν όλοι. Ευτυχώς μέχρι εδώ οι ζημιές ήταν σε 3-4 κατοικίες και από εκεί ύστερα πεύκα και οτιδήποτε άλλο καταστράφησαν. Θέλω από εδώ και ύστερα που ο Δήμος και η Αρχή έτρεξαν όλοι, τους ευχαριστώ, αλλά θέλω και την επόμενη μέρα να μπορέσουμε να παρασταθούμε σε αυτούς που έπαθαν κάποιες ζημιές και αυτή τη στιγμή μένουν σε φιλικά σπίτια. Βλέπουμε τώρα ότι ο κύριος Αντιδήμαρχος, ο κύριος Δράτης είναι εδώ. Από την πρώτη στιγμή ήταν δίπλα μας και πιστεύω ότι μέχρι να ολοκληρωθούν η αποκατάσταση των ζημιών θα είναι δίπλα μας. Τους ευχαριστώ και πάλι και θέλω πάντα να έχω τη συμπαράστασή τους. Λοιπόν, κύριε Αντιδήμαρχε, καλημέρα. Βλέπουμε εδώ ότι ο Δήμος βοηθάει όσο μπορεί τους ανθρώπους που έχουν πάθει ζημιά στα σπίτια τους. Με κάποιο τρόπο, ό,τι μπορεί. Πείτε μας δύο λόγια, τι μπορείτε να κάνετε για αυτούς. Μετά την καταγραφή, καλημέρα για μένα, μετά την καταγραφή των ζημιών, είμαστε εδώ πέρα την επόμενη μέρα να βοηθήσουμε αυτούς τους ανθρώπους που πάθανε ζημιά. Αυτούς τους ανθρώπους που, από ό,τι φαίνεται, είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα. Και θέλω να ζητήσω σαν αντιδήμαρχος και η περιφέρεια και η κυβέρνηση να πέσει πάνω και να βοηθήσει αυτούς τους ανθρώπους που πάθανε καταστροφή και δεν έχουν άπρο που να μείνουν. Εμείς σαν Δήμος θα είμαστε δίπλα τους και ό,τι χρειαστεί θα είμαστε εδώ να τους βοηθήσουμε. Ευχαριστώ.